Μέγας πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας τελέστηκε χθες στον προσκυνηματικό ναό των Αγίων Ανεργύρων Κοζάνης προς τιμήν της σημερινής γιορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ο Ιατρός, κατά κόσμος Βαλεντίν του Φέληξ Βόινο Γιασεντένσκι, γεννήθηκε το 1877 στο Κέρτις της Χερσονήσου Κρυμαίας. Το 1920 εξελέγχει καθηγητής της Ανατομίας και Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Παντρεύτηκε την νοσοκόμα Άννα Βαλεστιγέμβλα, με την οποία απέκτησε 4 παιδιά. Σε ηλικία 38 ετών έχασε τη σύζυγό του από φυματίωση. Δεν ξαναπαντρεύτηκε και επισκέφτονταν τον τάφο της συχνά όταν το επέτραπαν οι συνθήκες της ταραχώδης ζωής του. Εργαζόταν αδιάκοπα όλη τη διάρκεια της ημέρας πάνω στην επιστημονική του μελέτη, βαθιά προσιλωμένο στο όνειρό του να σώζει ανελιπώς ολοένα και περισσότερες ζωές, ανακουφίζοντας τον άνθρωπο από τον πόνο και τον κακό. Ο Άγιος Λουκάς ήταν πάντοτε χριστιανός. Δεν έχανε λειτουργία και παρακολουθούσε όρθιος όλες τις πανηχίδες και τους όρθρους τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις ημέρες των Ορθοδόξων γιορτών. Στο χειρουργείο είχε πάντα την εικόνα της Παναγίας μπροστά στην οποία προσευχόταν για λίγα λεπτά πριν από κάθε επέμβαση. Έπειτα, με ένα βαμβάκι ποτισμένο στο ιόδιο, έκανε το σημείο του σταυρού στο σώμα του ασθενούς, εκεί που θα γινόταν η τομή. Μόνο μετά από αυτά έλεγε με επισημότητα το νηστέρι. Οι άθεοι συναδελφοί του γρήγορα τον συνήθιζαν και δεν έδιναν σημασία, ενώ οι θρησκευόμενοι τα έβρισκαν αυτά πολύ φυσικά. Όμως στις αρχές του 1920, μία από τις επιτροπές ελέγχου του νοσοκομείου που εργαζόταν έδωσε εντολή να ξεκρεμαστούν η εικόνα της Παναγίας, με αποτέλεσμα ο Άγιος Λουκάς να αρνείται να μπει στο χειρουργείο. Παράλληλα, η σύζυγος ενός από τα στελέχη του κόμματος εισήχθη στο νοσοκομείο ως έκτακτο περιστατικό και ζητούσε να χειρουργηθεί από τον Άγιο. Και έτσι, ο σύζυγός της του υποσχέθηκε όταν η εγχείρηση γινόταν την επόμενη μέρα η εικόνα θα ήταν στη θέση της. Η εγχείρηση έγινε και ήταν επιτυχής και ο σύζυγός της άρρωστης κράτησε την υπόσχεσή του. Ο Άγιος Λουκάς το 1921 χειροτονήθηκε ιερέας και αργότερα επίσκοπος Τασκένδης. Από τότε συνδύαζε ποιμαντικά και ιερατικά καθήκοντα. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς φέρεται από τους πιστούς να εμφάνισε πολλά πνευματικά χαρίσματα ακόμη όσο ζούσε. Υπάρχουν καταγεγραμμένες μαρτυρίες ασθενών ότι έκανε ορθή διάγνωση της ασθένειάς τους με το που τους έβλεπε, ενώ άλλοι γιατροί που τους είχαν εξετάσει τους έβρισκαν υγιείς. Εκοιμήθη στις 11 Ιουνίου του 1961. Το Νοέμβριο του 1995 ανακηρύχθηκε Άγιος με απόφαση της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στις 17 Μαρτίου του 1996 έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του από τον Αρχιεπίσκοπο Λάζαρο και μέλη της Επιτροπής μπροστά σε 40.000 περίπου παρευρισκόμενους. Λέγεται ότι βρέθηκαν η καρδιά του και τμήματα του εγκεφάλου του αδιάφθορα, ενώ ευωδία εξέρχονταν από τα λειψανά του. Στις 25 Μαΐου του 1996 ήρθε και η επίσημη ανακήρυξή του από το Πατριαρχείο της Ρωσίας. Η μνήμη του τιμάται στις 11 Ιουνίου.